Πορείες, επεισόδια συγκεντρώσει μέχρι τώρα, κύριε Μπακογιάν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Προφανώ δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν υπάρχουν μαγικά, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί ακούω διάφορα πίστευτα για χούντα και διάφορα τέτοια. Και στον τύπο σήμερα υπάρχουν να υπάρχουν πολλά Εμείς Εμεί εδώ τι λέμε. <laughs> λέμε ότι πρέπει επιτέλου να ψηφιστεί ένα πλαίσιο το οποίο να διασφαλίζει και το δικαίωμα εκείνων που θέλουν να διαμαρτυρηθούν αλλά να διασφαλίζει και τα δικαιώματα μια ολόκληρη πόλη να συνεχίσει να λειτουργεί, να συνεχίσει να υπάρχει. Τόσο απλά. Εσείς λέτε και είναι το πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση. Με ενθουσιασμό. Ε, μάλιστα, να πω ότι εμεί το ζητούσαμε από πριν από τι εκλογέ. Mm -hmm. Ήταν βασική θέση τη δικιά μα παράταξη. Ήταν και του κύριο Κάμπερ. Ενώπιον των παλιότερα. εκλογών. Βεβαίω. Και νομίζω ότι αυτό το που γίνεται τώρα, που βλέπετε ότι υπάρχει αυτό ο διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ότι υπάρχει αυτή η συνεννόηση, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Mm -hmm. Μειώνεται το δικαίωμα του να διαδηλώσει κάποιο με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Μπακογιάννη. Σε καμία περίπτωση. Γιατί να μειώνεται. Δεν μπορεί κάποιο να διαδηλώσει, για παράδειγμα, στην Πανεπιστημίου ή στο Μεγάλο Περίπατο. Πρέπει να πάει πάνω στην άσφαλτο και να κλείσει το αυτοκίνητο. Λένε ότι διευκολύνεται, mm. α πούμε, πολύ περισσότερο πια η διάλυση τη πορεία ενδεχομένω ή η παρέμβαση τη αστυνομία, αν χρειαστεί. Όπω, για παράδειγμα, η ιστορία του οργανωτή τη κάθε συγκέντρωση. Και με... εκεί υπάρχουν ζητήματα. Με μία σειρά από ασφαλιστικέ δικλείδε. Με την παρουσία του εισαγγελέα, τίποτα δεν θα κάνει κανένα μόνο του. Για τι καταστροφέ τώρα στο Δήμο και στα, στην περιουσία του Δήμου, εσεί τι έχετε λόγο κύριε Δήμαρχε και τι θα κάνετε γι' αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε να γίνονται καταστροφέ και να στέλνει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, το λογαριασμό σε εμά. Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Καταστρέφουν, σπάνε διαλύον και πληρώνουμε εμεί. Χρόνια αυτή η δουλειά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό και κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι μα να δείξουμε αποφασιστικότητα. Να μπει ένα τέλο σε αυτή την ιστορία. Ξέρετε τι τραβάνει οι εργαζόμενοι τη καθαριότητα, τι νύχτε μετά τι διαδηλώσει, mm -hmm. που βγαίνουν έξω για να μαζέψουν τα συμμάζευτα και να ξε... ξαναφέρουν την πόλη σε μια ισορροπία και σε μια σειρά. Mm -hmm. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να ανακαζόμαστε να, να ξοδεύουμε χρήματα επειδή πρέπει ο αστικό μα εξοπλισμό να είναι βαρύ για λίγο. να μην γίνει πολεμοφόδιο λοιπόν. ή για να είναι αντιγκράφτη, όπω είδατε χτες. Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι όμω απαραίτητο, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό που σπάει και καταστρέφει συνδέεται με τη συγκέντρωση τη διαδήλωση που θα σε εξέλιξει στο κέντρο τη Αθήνας. Όχι, βέβαια. Προφανώ και όχι. Αυτό πώ μπορεί να έλεγα. Παρισφρείουν μέσα σε συγκεντρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένα συντονιστικό όργανο τη Ελληνική Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και του Δήμα τη Μοντική Αστυνομία. Είναι η πρώτη φορά που